Μου λένε οι φίλοι μου εδώ και χρόνια να συμμετάσχω στο My Style Rocks. Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή μου. Γεια σας. Γεια σου. Καλώς την. Με λένε Ειρήνη Κουλιανού. Καλώς ήρθες, Ειρήνη Κουλιανού. Γεια σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω από κοντά. Έχω έρθει στο My Style Rocks γιατί νομίζω ότι είναι η στιγμή μου. Δηλαδή, το σκέφτομαι εδώ και χρόνια και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Με βρήκε ίσως χαλαρή. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι, είναι μια πρόκληση και θεωρώ ότι πρέπει να μπω. Διαγωνισμός είναι. Διαγωνισμός, σωστά. Με τι ασχολείσαι? Λοιπόν, είμαι στυλίστρια, αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω σε μαγαζί με ρούχα, σε καταστήματα, κυρίως στο αντρικό. Τώρα έχω περάσει και στο γυναικείο. Αγαπώ τη μόδα από μικρό παιδί. Στυλίστρια σε περιοδικά, βοήθησε μας λίγο. Ήμουνα σε περιοδικά, σε παραγωγές. Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Έχω σπουδάσει Ιταλία, Ιστιτούτο Μαρανκόνι, το 2004-2005. Thank you. Επίσης ήταν μια στιγμή η οποία η απόφαση ήταν τώρα πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ήμουνα γύρω στα 24. Ξεκίνησα από μια σχολή στην Ελλάδα. Θεώρησα ότι ίσως να μην με καλύπτει, ίσως να ήταν λίγα αυτά τα οποία μπορεί να μου προσφέρει. Και μέσα σε ένα χρόνο έμαθα τη γλώσσα και είπα πάμε. Μπράβο. Και άλλαξε η ζωή μου. Αν αποφασίσεις κάτι είσαι doer. Είμαι υδροχός, αν φυσήξει ο αέρας νομίζω ότι τα παίρνει όλα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, αλήθεια. Έτσι είχα ακούσει και εγώ. Δηλαδή, να σας πω, νομίζω ότι από τον ίδιο μου τον εαυτό, αυτό το οποίο βλέπω είναι αυτό. Ωραία. Και για πού μας έχεις ντυθεί? Λοιπόν, ο κολλητός μου έχει γενέθλια, ο οποίος λατρεύει τα λουλούδια. Έχει διαμορφώσει ένα χώρο στο Λαγονίσι, που στην ουσία είναι σαν βοτανικός κήπος, με σπάνια φυτά. Και το κόνσεπτ είναι λίγο να είμαστε κι εμείς λουλουδάτοι και πολύχρωμοι. Και θεώρησα ότι είναι ένας σωστός τρόπος να το βγάλω μπροστά έξω. Για αρχή, εγώ θέλω να σου πω ότι η χρωματική παλέτα που έχεις επιλέξει. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Με κοιτάς έτσι και με τρομάζεις. Με τρομάζεις. Μην μου βάλεις ένα. Είναι φανταστική. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι σε συνδυασμό και με τα μαλλιά σου έτσι που είναι. Μαύρα-μαύρα, καστανά. Μαύρα, ναι. Να, είναι το κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ. Και μου αρέσει πολύ η προσωπικότητά σου. Είσαι έτσι. Το έχεις πάρει σωστά. Είσαι doer. Το κρατάω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να φύγουμε εμείς να μιλήσουμε εδώ με την Ειρήνη να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω. Δεν σταματάει να μιλάει με την Ειρήνη. Δεν σου αρέσει η Ελένα? Όχι, απλά λέω θέλω να σε ακούσω. Έτσι, όχι, μα τόσο. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη μια γυναίκα. Όλοι θα μιλήσουμε. Όλοι θα μιλήσουμε. Δεν το συζητώ. Θα μιλήσει εσύ καθόλου στο τέλειο, έχει μείνει πια άφωνος. Ξέρεις τι, προσπαθώ να τη διαβάσω, προσπαθώ να καταλάβω γιατί βλέπω την Ειρήνη η οποία είναι κουμπωμένη, αγχωμένη. Αλήθεια. Ναι. Ναι, είμαι. Τότε θυμάμαι αλήθεια. Οκ. Okay. Είναι κουμπωμένη, αγχωμένη. Είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί κάτι στη ζωή της. Μπορεί να είναι πολύ καλό, μπορεί να είναι κακό, όχι πολύ κακό. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, ένας χωρισμός. Ένα κάτι που να είπε τώρα είναι η στιγμή μου και θα πιάσω τη ζωή μου στα χέρια μου εγώ και να πάτε όλοι να πνιγείτε, ξέρω εγώ. Αυτό κάτι... είναι. Τι έχει γίνει? Έχει γίνει το ότι όταν κλείνεις τα 40 και είσαι 40 plus, θέλεις να καλύψεις και να κάνεις πράγματα για να μην έχεις κενά. Mm. Και θεωρώ ότι δεν θέλω να αφήσω κενά. Okay. Αυτό όμως δεν το λες νομοτελειακά, γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος κλείνει τα 40 μετά έχει κενά. Όχι, όχι. Το λες κατά τη βάση της δικής σου ζωής προφανώς. Σωστά, σωστά. Χωρισμός δεν έχει συμβεί. Είμαι πολύ καλά. Και αυτό που σας είπα και πριν, ότι τώρα νιώθω πάρα πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό μου. Γιατί? Γιατί ίσως έχω βρει τον εαυτό μου. Έχω βρει το στυλ μου. Το οποίο είναι? Δεν θα βάλω ταμπέλα, γιατί το styling είναι ρόλι. Είναι ανάλογα πώς ξυπνήσεις, τι ρούχο θα βρεις απέναντί σου, πώς θα σε εμπνεύσει και πώς θα το αποδώσεις και πώς θα ο άλλος θα το αποδεκτεί. Οπότε δεν θέλω να βάλω ταμπέλα σε αυτό. Ειρήνη, μήπως έβαζες πολλές ταμπέλες παλαιότερα και τώρα έτσι έχεις πει ελευθερία και τέλος, μπουνιά σε όλα. Ναι, ναι. Γιατί εγώ αυτό, σαν γυναίκα τουλάχιστον, αυτό κατανοώ. Βεβαίως. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο γιατί όντως τα vibes ίσως βγαίνουν επειδή είστε γυναίκα και μπορείτε να με διαβάσετε καλύτερα. Εντάξει, ναι, εντάξει. Mm-hmm. Έστω και έτσι. Αλλά εγώ βλέπω. Δεν σε διάκοψα. Όχι, όχι. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, αν μη τι άλλο, ότι το στυλ είναι... έχει ελευθερία. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι από εμένα καλώς ήρθες
στο My Style Rocks. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Ειρήνη, κοίταξε να δεις τώρα τι περίπτωση εσύ, ε. Ακούω. Μου αρέσουν ακόμα και τα λάθη σου σήμερα. Θα περάσεις στο My Style Rocks. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις, έχει κρυθεί. Ναι. Γιατί με δύο ναι μπαίνεις. Δεν με νοιάζει, θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Μπαίνεις σίγουρα στο My Style Rocks. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από μένα, ναι, ναι. Μεγάλο κάστρο αυτό που κέρδισες εδώ, ε. Είναι τα vibes. Λες. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Τσάω. Χαίρετε. Έλα. Σε περίμενα πώς και πώς εσένα. Είμαι σίγουρη. Ένα πράγμα θέλω να σου ρωτήσω. Περάσαμε με τρία ναι. Τρία ναι. Τρία τα πήραμε. Βεβαίως και άκουσα ότι ήταν και δύσκολο να πάρω τρία ναι από τον κύριο που την πάρει. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάρεις. Είσαι στη Λάρα, είσαι πάρα πολύ fashion. Αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, ε. Είναι πρόκληση για μένα. Μεγάλη. Περιμένω.